Είναι γραφτό εγώ και η Ράνια να καταλήξουμε μαζί. Αν είναι κανένας από τους δικούς μου, έχετε έρθει για δουλειά του Δημήτρη. Εντάξει, έγινε. Αγάπη μου, άουα. Μπίλι, δεν είναι αστείο. Είστε καλά. Από καθαρή τύχη. Πες μου ότι δεν ανατινάξατε το αμάξι της Ράνιας. Ο Τζίνιος από εδώ πήγε και έβαλε φωτιά σε αμάξι της λιμενικής αστυνομίας. Τι, δημοκρατική ενέργεια. Όχι, απλή ηλικιότητα. Με συγχωρείς, αλλά οι λιμενικοί φταίνε. Αλλά ένα μπιτόνι έχει μέσα κυροζίνη, κράφτο πάνω ρε φίλε. Καλά, και εσύ έπρεπε να πας να κλωτσίσεις το μπιτόνι. Ήταν εκεί. Αυτό έχει μία λογική. Τα ποδαράκια λίγο. Στην τελική, άμα εσένα δεν σου είχε πέσει το τσιγάρο, δεν θα είχαμε ανατινάξει την πόρτα. Ναι, εγώ φταίω. Ήρθα να σε πάρω από το λιμάνι, ρε. Ας μου δίνεις λεφτά για ταξί. Συγγνώμη, τα ποδαράκια λίγο. Έχετε επισκέψεις. Ναι. Τα παιδιά έχουν έρθει γιατί κάνω μία αναβάθμιση στην εταιρεία του Δημήτρη. Γεια σου, Λίλα. Γεια σου, Γιάννη. Πρέπει να πω ότι... Είσαι όμορφη ακόμα και στο μαύρο. Δημήτρη μου, εγώ είμαι η Λίλα. Είμαι όμορφη σε όλα τα χρώματα. Μετά την άξο χαθήκαμε. Θες να πάμε για κανένα ποτάκι. Την πέφτεις, αδερφή μου, αυτός. Ναι. Σούπερ. Εμείς θα δούμε τι θα κάνουμε. Ναι. Κοίταξε να δεις, Δημήτρη. Θα ήθελα πολύ, αλλά έχω μία σχέση αυτόν τον καιρό. Ω, τέλεια. Ωραία. Μάκη τον λένε. Ναι, Μάκη! Οκ, μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι να τους βγάλουμε από την μηχανία. Μπα, έχει περισσότερη πλάκα έτσι.